καλημέρα και πάλι. Όντως, αν και αυτή η πρώτη συνεδρία είναι για εγγύους με συγγενή καρδιοπάθεια, βάλαμε αυτό γιατί όντως συχνά βλέπουμε γυναίκες εγγύους οι οποίες έχουν πρώτο διαγνωστεί με μεσοκολπική επικοινωνία ή που έχουν γεννήσει και δεν ξέραν ότι έχουν μεσοκολπική επικοινωνία. Λοιπόν, η μεσοκολπική επικοινωνία είναι η πιο συχνή καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, περίπου 10% από όλες τις συγγενείς καρδιοπάθειες και 30% από τις συγγενείς καρδιοπάθειες που διαγνώσκονται στον ενήλικα. Παλιά, όπως όλοι ξέρετε, η μέθοδος για να αντιμετωπιστεί ήταν χειρουργική, η οποία είναι εξαιρετικά ασφαλή. Στις μέρες μας είναι και χειρουργική και διακαθετηριακή με τις συσκευές σύγκλησης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ακόμα είναι μόνο χειρουργική, λόγω κόστους. Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως και η Ελλάδα, είναι και χειρουργική και διακαθετηριακή, αναλόγως τι χρειάζεται και ποια είναι τα κριτήρια για τον κάθε ασθενή. Υπάρχουν τρία μεγάλα groups μεσοκολπικών επικοινωνιών. Η πιο γνωστή μεσοκολπική επικοινωνία είναι αυτή που είναι στο κέντρο του μεσοκολπικού διαφράγματος, η δευτερογενής. Η δεύτερη συχνότερη είναι αυτή που είναι στο πρωτογενές τμήμα του διαφράγματος, το ostium primum. Και η τρίτη υποκατηγορία είναι η μεσοκολπική επικοινωνία, η οποία βρίσκεται κοντά στις κύλες φλέβες, είτε κοντά στην ανωκύλη, είτε κοντά στην κάτω κύλη. Η μεσοκολπική επικοινωνία, η οποία είναι στο πρωτογενές τμήμα του διαφράγματος, είναι μέρος του κολποκυλιακού καναλιού και υπάρχει μία κολποκυλιακή βαλβίδα και συχνά υπάρχει μία επικοινωνία, ένα κλέφτ, σχισμή στην μητροειδή βαλβίδα, την οποία οι χειρουργοί συγκλίνουν. Η δεύτερη, αρκετά συχνή, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, νομίζω ότι χειρουργήσαμε περίπου 6 ασθενείς με sinus venosus ASD το τελευταίο δίμηνο, ενήλικες ασθενείς. Είναι λοιπόν μία επικοινωνία η οποία βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διαφράγματος, κοντά στην ανωκύλη φλέβα. Πολλές φορές οι καρδιολόγοι ενηλίκων θα δουν διάταση των δεξιών κοιλοτήτων, αλλά δεν μπορούν να δουν κάποια επικοινωνία στο μεσοκολπικό διάφραγμα. Τότε είναι που πρέπει να σκεφτεί κανείς superior defect, sinus venosus defect, και αυτό το έλλειμμα, που είναι περίπου 1 με 2 εκατοστά, όπως βρίσκουμε στις μαγνητικές μας, μπορεί να συνδυάζεται με ανώμαλη εκβολή της δεξιάς άνοκυλης φλέβας, άνοπνευμονικής φλέβας, αλλά και της δεξιάς μέσης πνευμονικής φλέβας, όπως βλέπουμε σε αυτήν την μαγνητική. Εδώ είναι εικόνες διεγχειρητικές. Στο πάνω πάνελ βλέπετε την επικοινωνία εδώ με τη ροή και κάτω βλέπετε το εμβάλωμα το οποίο έχει βάλει ο χειρουργός και έχει γίνει redirection των πνευμονικών φλεβών της άνω ή και της μέσης φλέβας αναλόγως της ανατομίας του ασθενούς. Συχνά επίσης βρίσκουμε επικοινωνίες κοντά στην κάτω κύλη φλέβα. Εδώ είναι μία πολύ ωραία απεικόνιση από το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας του μητέρα, όπου βλέπετε εδώ ένα έλλειμμα πάρα πολύ μεγάλο, 2,2 εκατοστά, το οποίο δεν ήταν καθόλου εμφανές στην λήψη 4 κιλοτήτων και χρειάστηκε να κάνουμε μαγνητική για να το βρούμε και το παιδί είχε ένα QPQS 2,8:1 και συγκλείστηκε χειρουργικά. Η μεσοκολπική επικοινωνία, αν δεν διαγνωστεί στην παιδική ηλικία και αν είναι σημαντική, θα προκαλέσει διάταση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, όπως όλοι ξέρετε, η διάταση ενδεχομένως να προκαλέσει αρρυθμίες, η ροή στους πνεύμονες, στο αυξημένο QPQS, να προκαλέσει αυξημένο αριθμό πνευμονικών λοιμώξεων, δύσπνοια κατά την, όχι άσκηση, αλλά ακόμα και ανεβαίνοντα σκάλες. Πολλές γυναίκες έρχονται στη 4η, 5η, 6η δεκαετία της ζωής τους και λένε «Έκανα τις δουλειές του σπιτιού μια χαρά και τα τελευταία 1-2 χρόνια κουράζομαι πάρα πολύ». Και αυτό που πραγματικά είναι πολύ σοβαρό να μην συμβεί είναι πνευμονική υπέρταση από τη μεσοκολπική επικοινωνία. Στα μικρά παιδιά είμαστε λίγο πιο χαλαροί ότι δεν θα κάνουν πνευμονική υπέρταση, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πνευμονική υπέρταση στους ενήλικες από μεσοκολπική επικοινωνία. Και αυτή η διαφάνεια εδώ είναι από μία γυναίκα ασθενή μου
που θα αναλύσω λίγο παρακάτω, αλλά βλέπετε εδώ ότι έχει τρομερή υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, είναι μόνο 35 χρονών, έχει μεγάλη μεσοκολπική επικοινωνία, διάταση των δεξιών και πολύ πολύ σοβαρή πνευμονική υπέρταση. Άρα, να τα κλείσουμε τα ελλείμματα αυτά όταν τα βρίσκουμε. Μεγάλη μελέτη από τον Ρώσας, όπου μελέτησαν ασθενείς πάνω από 40 χρονών, οι οποίοι είχαν μεσοκολπική επικοινωνία και είχαν ένα follow-up από 1,6 μέχρι 22 χρόνια. Ο 18,5% των ασθενών οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν έκαναν κάποια επεισόδια, είτε ευνίδιο θάνατο, καρδιακή ανεπάρκεια, εμβολισμούς, εγκεφαλικά πνευμονική υπέρταση. Και τη χειρότερη πρόγνωση είχαν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν ήδη κάνει πνευμονική υπέρταση και είχαν ήδη αποκορεσμό. Και πότε να την κλείσουμε τη μεσοκολπική επικοινωνία? Σε μικρή ηλικία, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία. Το μέγεθος της μεσοκολπικής επικοινωνίας, στο οποίο επικεντρώνονται οι ασθενείς, έρχονται και μου λένε πέρσι οι γιατροί ήταν 8 και φέτος είναι 10. Έχει μεγαλώσει δηλαδή, άρα βιαζόμαστε. Το μέγεθος από μόνο του δεν λέει πολλά πράγματα. Αυτό που πραγματικά είναι σημαντικό είναι πόση ροή περνάει από το έλλειμμα. Και πόσο ροή περνάει έχει να κάνει με το τι είναι η πίεση του αριστερού κόλπου και τι είναι η πίεση του δεξίου κόλπου. Και ποιο είναι το step down από το LA στο RA. Και αυτό είναι συνήθως 1 με 2 μιλιμίτερ μέρκουρι, όπως ξέρετε. Όσο όμως μεγαλώνουμε, η καρδιά μας, η αριστερή κοιλία, σκληραίνει. Στη φελβή αυξάνει η τελοδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας. Αυτό γίνεται με την ηλικία. Οπότε η πίεση του αριστερού κόλπου ανεβαίνει και το step down από τον αριστερό κόλπο στο δεξιό μεγαλώνει. Και το shunt από αριστερά-δεξιά μεγαλώνει. Ακόμα και με το ίδιο μέγεθος μεσοκολπικής επικοινωνίας. Άρα, γι' αυτό αυτοί οι ασθενείς σιγά-σιγά και με την πάροδο των χρόνων αναπτύσσουν συμπτώματα. Και πώς θα την κλείσουμε, διαδερμικά ή χειρουργικά? Ακούμε ακόμα στην Ελλάδα να λένε κάποιοι χειρουργοί, ευτυχώς όχι χειρουργοί του τμήματός μας, ότι πρέπει να κλείνονται όλες χειρουργικά, είναι η παλιά και σίγουρη μέθοδος. Και ότι οι ομπρελίτσες και η διακαθητηριακή μέθοδος είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Πέρσι η διακαθητηριακή μέθοδος έκλεισε 40 χρόνια. Η πρώτη έγινε το 1976. Φυσικά, οι συσκευές σύγκλησης έχουν βελτιωθεί και διαρκώς βελτιώνονται. Σε μεγάλη μελέτη που έγινε σε 600 ασθενείς, μεταξύ δύο σκελών, ένα χειρουργικό και ένα διακαθητηριακό, και αυτό ήταν τυχεοποιημένη μελέτη και είναι από τις ελάχιστες τυχεοποιημένες μελέτες, διότι δεν παίρνουμε ethics approval για να κάνουμε τυχεοποιημένες μελέτες. Εδώ άλλοι πήγαν τυχαία στο χειρουργικό σκέλος και άλλοι στο διακαθητηριακό και βρέθηκε, όπως δημοσιεύτηκε στο JACC, ότι στο διακαθητηριακό σκέλος είχαμε λιγότερες επιπλοκές, mortality δεν είχαμε, αλλά είχαμε λιγότερες επιπλοκές, γιατί με το χειρουργείο, όπως ξέρετε, μπορούμε να έχουμε αιμορραγία, να έχουμε λοιμώξεις, να έχουμε περικαρδιακές συλλογές, Dressler syndrome κτλ. Που δεν σημαίνει όμως αυτό, λέγοντάς το, ότι είναι καλύτερα να βάζουμε πάντα ομπρέλες. Αυτό που σημαίνει είναι ότι πρέπει να κάνουμε τη σωστή θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Είναι bespoke treatment. Πώς κλείνουμε τις επικοινωνίες? Η πράξη είναι απλή. Αυτό που δεν είναι απλό είναι εμείς να δεσμευτούμε ότι θα προσφέρουμε την καλύτερη θεραπεία και δεν πρέπει να είμαστε biased, επειδή εγώ κάνω διακαθητηριακά και ο κύριος Καλαγκός κάνει χειρουργικά. Ο κύριος Καλαγκός να θέλει μόνο χειρουργείο και εγώ να θέλω μόνο ομπρέλα. Είναι τέτοιου τύπου οι συσκευές που χρησιμοποιούμε. Τις περισσότερες φορές το κάνουμε με διεισοφάγεια καθοδήγηση. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον balloon sizing. Από το 2010 το έχουμε δημοσιεύσει, αλλά δεν έχω κάνει balloon sizing από το 2005. Έχουμε μάθει με το 2D και color flow diameter να αποφασίζουμε τι συσκευή θα βάλουμε και ενίοτε, όπως αυτή την ασθενή μου, όταν έχουμε κάποια ερωτηματικά για τα rims του ελλείμματος, χρησιμοποιούμε και τρισδιάστατη περιχογραφία, προχωράμε και κάνουμε την πράξη, η οποία, όπως σας είπα, είναι απλή. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω από αυτό το slide είναι ότι στην πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο η επεμβατική καρδιολόγια, αλλά όπως η κάθε πράξη έχει πολύ σωστή, πρέπει να έχει πολύ πολύ καλή προετοιμασία.
και πολύ πολύ καλή αποθεραπεία. Σημαντικότατοι λοιπόν συνεργάτες μας είναι οι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι θα κοιμήσουν, θα παρακολουθήσουν και θα ξυπνήσουν τον ασθενή μας, στον οποίο έχουμε βάλει ένα ξένο σώμα, και επίσης σημαντικότατοι συνεργάτες μας είναι οι απεικονιστές. Και βρήκαμε την επικοινωνία και ο ασθενής μας έχει τώρα προβλήματα. Έχει αριθμίες, έχει διάταση δεξιών κοιλοτήτων, έχει πνευμονική υπέρταση. Is it too late? Μελέτη από το 2011 δημοσιευμένη παρακολουθήσανε ασθενείς οι οποίοι κάνανε παρέμβαση σε ηλικία λιγότερο από 40 χρονών, 40 με 60 χρονών και πάνω από 60 χρονών. Και υπήρξε βελτίωση στην ποιότητα ζωή τους και την οσιρότητά τους, έπεσαν οι πιέσεις, έπεσε το μέγεθος της δεξιάς κοιλίας σε όλους τους ασθενείς και άρα είπαν, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς, πρέπει να προχωρήσουμε. Φυσικά, όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο πολλές είναι οσιρότητες, και γι' αυτό, αν μπορούμε να προχωρήσουμε διακαθετηριακά, μία άλλη μελέτη είπε προχωρήστε διακαθετηριακά, γιατί χειρουργικά ο ασθενής θα έχει μεγαλύτερο ρίσκο. Και τώρα μια πολύ σημαντική διαφάνεια. Είναι η ασθενής μου των 35 ετών, η οποία έζησε 10 χρόνια στην Αγγλία, μορφωμένη κοπέλα. Είπε κάποτε στο GP της ότι είχε καθετηριαστεί στο παίδον μικρή, δεν έδωσε πολύ μεγάλη σημασία ο GP, δεν την παρέπεμψε σε καρδιολόγο στην Αγγλία, έμεινε έγκυος και μου ήρθε 3 μηνών έγκυος, γιατί κάποιος της βρήκε διατεταμένες δεξιές κοιλότητες. Η ασθενής είχε TR gradient 90 όταν την είδα, δηλαδή είχε πνευμονική υπέρταση. Και στο διαφερειακό υπερηχογράφημα ομολογώ ότι δεν μπορούσα να δω μεσοκολπική επικοινωνία, όμως δεν μπορούσα επίσης να δω κάτω κύλι φλέβα να έρχεται στο δεξιό κόλπο και ψηλαφούσα ύπαρ από άκρη σε άκρη στην κοιλιά της. Τα P-waves ήταν αρνητικά στο lead 2, στο καρδιογράφημα, και αμέσως μου μπήκαν ιδέες ότι η ασθενής έχει ισομερισμό των αριστερών κόλπων, left atrial isomerism, και είπε ότι πρέπει να ψάξουμε για μεσοκολπικό ή για ανώμαλες φλέβες. Κάναμε λοιπόν ένα διεισοφάγιο υπερηχογράφημα. Το διεισοφάγιο πανεύκολα μας έδειξε ότι η ασθενής έχει μια μεσοκολπική επικοινωνία με ελλιπές αορτικό όριο, και κοιτάξτε εδώ το μεσοκολπικό διάφραγμα, πώς έχει προπέτεια από δεξιά-αριστερά, γιατί η ασθενής έχει σοβαρότατη πνευμονική υπέρταση και είναι τώρα 3 μηνών και εγώ της λέω πρέπει να διακόψεις την κοίηση, γιατί δεν είναι ασφαλές, όπως ακούσαμε πριν. Η ασθενής μου λέει, εγώ δεν πρόκειται να διακόψω την κοίηση, και έτσι αποφασίζουμε να της κάνουμε καθετηριασμό για να μετρήσουμε πνευμονικές αντιστάσεις. Όμως είναι στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης και δεν θέλουμε να δώσουμε ακτινοβολία στο έμβριο, οπότε την πηγαίνουμε στο μαγνητικό τομογράφο με την κυρία Λογκίτση και τον κύριο Πατρί. Ο αναισθησιολόγος είναι πολύ σημαντικός, σας είπα, να ακοιμήσει η ασθενή με γενική αναισθησία σε αυτό το setting. Και κάνουμε καθετηριασμό MR-guided, μόνο MR-guided στο μαγνητικό μας εδώ, και έχει μία πίεση στην πνευμονική 100, στη συστηματική 100, λόγω του ότι το QP που πήραμε στο μαγνήτη ήταν 10 liter per minute, PVR βγήκε 3,3 wood units, και έτσι είπαμε εντάξει, συνέχισε την κοίηση, την συνέχισε την κοίηση, και ήρθε όταν το παιδί της έγινε ενός έτους και μας είπε, okay, έγινε ενός έτους, πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία, την πήραμε στο αιμοδυναμικό, ξαναμετρήσαν πνευμονικές αντιστάσεις και από 3,3 είχαν ανέβει στα 6. Το TR gradient από 90 είχε ανέβει στο 130, οπότε το ψιλοπεριμέναμε ότι θα είχαν ανέβει πνευμονικές αντιστάσεις, και είχαμε παραγγείλει αυτήν την συσκευή, η οποία βλέπετε ότι έχει ένα fenestration στη μέση. Είχαμε συζητήσει στην εταιρεία να είναι 6 χιλιοστά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πράξη της, γιατί λόγω ισομερισμού των αριστερών κόλπων το μεσοκολπικό δεν ήταν στο σωστό plane. Περάσαμε σύρμα μέσα από εδώ, από το fenestration, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλά align την ομπρέλα, η οποία μπήκε πάρα πολύ καλά και υπάρχει ροή, και νιώθαμε πάρα πολύ καλά, we were patting ourselves on the back, ότι τα καταφέραμε, και μόλις ξύπνησε η ασθενής μας έκανε ST changes, βραδικαρδία, πτώση της πίεσης, και ανησυχήσαμε πάρα πολύ. Αυτό που είχε γίνει, να μην σας τα πολυλογώ, είναι ότι το σύρμα που είχε περάσει από εδώ, ώστε να έχουμε stability για το device, είχε δημιουργηθεί ένα θρωβάκι πάνω στο σύρμα,
και αυτό το θρομβάκι είχε περάσει, είχε εμβολιστεί περιφερικά σε κλάδο της PDA, στεφανιογραφήθηκε, βρήκαμε το θρομβάκι, ήταν πάρα πολύ μικρό, και αυτό ήταν τα ST changes, συνήλθε, πήρε Viagra και Opsamit, πάει πάρα πολύ καλά, έχουν περάσει τώρα 3 μήνες, λέει ότι έχει μεταμορφωθεί. Αλλά ο λόγος που σας είπα για την επιπλοκή αυτή είναι γιατί από τα μεσοκολπικά και από αυτή την ομπρέλα που έχει fenestration, γιατί έπρεπε να έχει, μπορούν να περάσουν θρόμβοι και πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Και οι θρόμβοι δεν πάνε μόνο στον εγκέφαλο, όπως νομίζουμε, πάνε και στα περιφερικά στεφανιαία. Ασθενής με ανευρισματικό μεσοκολπικό διάφραγμα εδώ, αυτός έχει 2 επικοινωνίες, 1-2. Ήταν πολύ της μόδας να προσπαθούμε να βάζουμε 2 συσκευές. Δεν το κάνουμε αυτό. Αυτός ο ασθενής πήγε χειρουργικά. Ιδιαίτερα όταν οι επικοινωνίες είναι μακριά η μία από την άλλη, όπως αυτή εδώ η ασθενής, η οποία βλέπετε ότι έχει πολλαπλές επικοινωνίες από άκρη σ' άκρη, έχει καταγραφεί να βάζουμε 3 συσκευές. Εδώ θεωρώ ότι, εμείς θεωρούμε, η δική μας ομάδα του μητέρα, ότι αυτά είναι απλώς για ηρωικές πράξεις, για να δείξουμε που μπορούμε να το κάνουμε. Θεωρώ ότι αυτή η ασθενής πρέπει να πηγαίνει χειρουργικά. Και τώρα μια γυναίκα πρόσφατη, γιατρίνα, ειδικευόμενη γυναικολογίας, η οποία στην περιφέρεια όπου εργάζεται παθαίνει ένα σοβαρότατο εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε περιφερικό νοσοκομείο για 2 εβδομάδες. Την ψάχνουν γιατί να έκανε τόσο σοβαρό εγκεφαλικό και το μόνο που βρίσκουν είναι ένα PFO στο διεισοφάγιο. Μας παραπέμπεται για διαδερμική σύγκληση και όντως λέω «ΟΚ, θα την κλείσουμε». Η ασθενής έχει μία πολύ έντονη ευσταχιανή βαλβίδα, αλλά μετά αυτό δεν είναι θέμα, γιατί 50% των ασθενών οι οποίοι έχουν οειδές τρίμα έχουν πολύ έντονη ευσταχιανή βαλβίδα. Αυτό δεν είναι αντένδειξη για εμάς να πάμε να κλείσουμε το μεσοκολπικό. Πάμε λοιπόν στο αιμοδυναμικό και εγώ πάντα κάνω, πριν παρακεντήσουμε την ασθενή, πάντα κάνω διεισοφάγιο για να δω πάλι άλλη μία φορά το έλλειμμα. Αυτή είχε διεισοφάγιο από εξωτερική κλινική, όχι από εμάς. Οπότε κάνοντας το διεισοφάγιο βλέπουμε την ευσταχιανή βαλβίδα, αλλά βλέπουμε επίσης ότι από την ευσταχιανή περνάνε κάτι jets. Και αυτά τα jets έχουν αμφίδρομη ροή. Η ευσταχιανή, εντάξει να είναι εκεί, αλλά γιατί να έχει jets και γιατί να υπάρχει. Το jet τι σημαίνει, υπάρχει διαφορά πίεσης από πάνω κάτω και γι' αυτό βλέπουμε ροή. Είχε μία φλέβα στο αντιβράχιο και ο αναισθησιολόγος μας έκανε ένα bubble study και στο bubble study λοιπόν, δηλαδή από την άνω κύλη φλέβα, οι φυσαλίδες ήρθαν σε αυτό το μέρος του κόλπου και από αυτό το μέρος του κόλπου πέρασαν στο κάτω μέρος του κόλπου. Και εδώ βλέπετε, αυτή είναι η IVC, είμαστε στις 90 μοίρες στο διεισοφάγιο και βλέπουμε 1, 2, 3 jets. Η ασθενής αυτή λοιπόν δεν είχε απλά PFO, είχε core 3 triatum dexter. Και αυτό λοιπόν το λέω γιατί είναι σπάνιο, είναι διαφοροδιαγνωστικό, πρέπει πριν κάνουμε την κάθε πράξη να είμαστε πολύ πολύ καλά προετοιμασμένοι και απίστευτα προσεκτικοί. Αυτή λοιπόν η ασθενής πήγε χειρουργικά και πήγε εξαιρετικά καλά. Όμως υπάρχουν και οι standard PFO ασθενείς, οι οποίοι αν έχουν ένδειξη και έχουν κάνει εγκεφαλικά και υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για αυτά, μπορούν να κάνουν διαδερμική σύγκληση με τη συσκευή, δεν χρειάζεται να πάνε στο χειρουργείο και έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια, την οποία την είχα βάλει πριν μου συνέβη αυτό που μου συνέβη με την ασθενή μου, διότι το PFO και το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι πλέον μία αναγνωρισμένη συσχέτιση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μια άλλη αναγνωρισμένη συσχέτιση είναι το PFO σε ασθενείς που έχουν κάνει εγκεφαλικό, παρακαλώ κοιτάξτε την αορτική τους ρίζα. Όταν η αορτική ρίζα είναι διατεταμένη και υπάρχει μεσοκολπική επικοινωνία ή PFO, είναι γνωστό ότι μπορεί να συμβεί shortening από την διατεταμένη αορτική ρίζα του μεσοκολπικού διαφράγματος και streaming από την κάτω κύλη φλέβα απέναντι και αυτό αυξάνει το ρίσκο για εγκεφαλικά. Συμπερασματικά, τα μεσοκολπικά στον ενήλικα πληθυσμό
αντιπροσωπεύουν 30% των διαγνώσεων που κάνουμε στους ενήλικες. Εάν δεν το ξέρουμε ή αν τα αφήσουμε, το ξέρουμε αλλά τα αφήσουμε, μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική υπέρταση, κακοήθεις αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά κτλ. Πάλι λέω, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τι αναλαμβάνουμε, τι δεν αναλαμβάνουμε. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους απεικονιστές μας, τους αναισθησιολόγους μας, τους καρδιολόγους, τους υπόλοιπους. Και αν δούμε διάταση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων σε ασθενή αδιάγνωστο, παρακαλώ να σκεφτούμε όχι μόνο τα δευτερογενή μεσοκολπικά που είναι εμφανή, αλλά και τα μεσοκολπικά που είναι πάνω, κάτω και τις ανώμαλες πνευμονικές φλέβες. Η ομάδα είναι multidisciplinary, όπως ξέρετε, και κάτω από την ίδια ομπρέλα είναι οι παιδοκαρδιολόγοι, οι παιδοκαρδιοχειρουργοί και καρδιολόγοι συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων και καρδιοχειρουργοί συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων, που φροντίζουν όλους αυτούς τους ασθενείς από έμβρια μέχρι τα γεράματα. Ευχαριστώ πολύ.